Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση. Ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού-τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Η οργάνωσή μας έχει μεγάλη ιστορία στο εργατικό και επαναστατικό κίνημα της χώρας. Από το 1927 σήκωσε πρώτη το ανάστημά της ενάντια στη σταλινοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που επέβαλε η αντεπαναστατική γραφειοκρατία εδραιώνοντας τη δικτατορία της στη Σοβιετική Ένωση. Συμμετείχε σε όλες τις σημαντικές κινητοποιήσεις, τις σημαντικές στιγμές του ελληνικού εργατικού κινήματος. Συνέβαλε και συμμετείχε στην εξέγερση του Μάη του 1936 στην πόλη μας. Κατήγγειλε την προδοσία της ελληνικής επανάστασης στα χρόνια της γερμανικής κατοχής από το Κουκουέ και το Στάλιν. Συμμετείχε και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Είμαστε περήφανοι για αυτή την ιστορία της οργάνωσής μας. Στα ψηφοδέλτια της ΣΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη διοικήσεων σωματείων, εργαζόμενοι, άνετοι, νέοι, φοιτητές και φτωχοί. Στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις και παλεύουμε καθημερινά σε χώρους δουλειάς, σχολεία, σχολές και γειτονιές για τη δημιουργία αγώνων, για την ενότητα και την κλιμάκωσή τους, για την επαναστατική τους προοπτική. Δεν έχουμε καμιά σχέση με την επίσημη πολιτική, ούτε με οικονομικά συμφέροντα. Μόνη πηξίδα μας και μόνη σταθερά μας η αταλάντευτη διεκδίκηση και η υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και της νεολαίας. Επιπλέον, δεν έχουμε καμία σχέση με την ψεύτικη αριστερά της διαχείρισης του καπιταλισμού, με την αριστερά που δυσφήμισε το σοσιαλισμό. Τέλος, στο ψηφοδέλτιο της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος θέλουμε να αναδείξουμε και εκείνο το κομμάτι των εργαζομένων, κυρίως νέων, που εργάζεται κάτω από ελαστικές σχέσεις εργασίας, από κάθε είδους μαύρη εργασία, ανασφάλιστο, τους άνεργους, τους μετανάστες. Ένα τεράστιο κομμάτι που αποσιωπάται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που η συνδικαλιστική γραφειοκρατία το κρατά ουσιαστικά έξω από τα συνδικάτα. Οι εκλογές της 21ης Μάη διεξάγονται πριν καλά-καλά στεγνώσει το αίμα των 57 νέων και εργαζομένων δολοφονημένων από το έγκλημα στα ΤΕΠΗ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κόμματα, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αποσιωπούν το έγκλημά τους και πάνε την κουβέντα αλλού. Ελπίζουν ότι θα ξεχάσουμε. Ωστόσο, οι μεγάλες κινητοποιήσεις έδειξαν τη μαζική οργή μας και την απόρριψή μας στο πολιτικό σκηνικό. Τα αστικά επιτελεία γι' αυτό ανησυχούν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, οι υπεύθυνοι της σημερινής αθλειότητας, μας μιλάνε και μας εκβιάζουν συνέχεια για να βγει μια υποτιθέμενη σταθερή κυβέρνηση. Τάζοντας σε όλους μας ψεύτικες υποσχέσεις, προσπαθώντας για μια ακόμη φορά να υφαρπάξουν την ψήφο μας. Όποια όμως κυβέρνηση κι αν στήσουν, θα εφαρμόσει την ίδια και χειρότερη πολιτική. Γιατί η οικονομική κρίση του καπιταλιστικού του συστήματος διαρκώς χειροτερεύει. Το χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό, έχει εκτιναχθεί. Ο παραγωγικός και οι παραγωγικοί τομείς της χώρας έχουν αποστεωθεί. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα επανέρχονται μετά το διάλειμμα της πανδημίας. Νέα σκληρά μέτρα και μνημόνιο βρίσκεται πρωτοπυλών. Εργαζόμενοι, φτωχοί, νέοι. Έναν στόχο πρέπει να βάλουμε μέσα στον αγώνα μας. Να τσακίσουμε αυτά τα σενάρια του. Να κάνουμε κάθε τέτοια νέα κυβέρνηση αδύναμη πραγματικά. Να βγούμε στην αντεπίθεση με το σύνθημα. Δεν συγχωρούμε. Θα τους τιμωρήσουμε. Μπορούμε να νικήσουμε. Στις εκλογές της 21ης Μάη η ΟΚΔΕ συμμετέχει αυτόνομα σε όλες τις περιφέρειες. Για να καταγγείλει τη δολοφονική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια από τις χειρότερες κυβερνήσεις στην πολιτική ιστορία της χώρας.
Εδώ και 4 χρόνια ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, οι αετονίκηδες, αρπακτικά επιχειρηματίες, εφάρμοσαν μια ακραία ταξική πολιτική. Τα χρεοκοπημένα νεοφιλελεύθερα δόγματά τους οδήγησαν σε νέα καταστροφή την οικονομία, την κοινωνία, το ποιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών μαζών και των νέων. Αυτό το άθλιο πολιτικό προσωπικό με επικεφαλής το Μητσοτάκη είναι υπεύθυνο για τις ιδιωτικοποιήσεις και τα εγκλήματα όπως τα ΤΕΜΗ. Γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις σημαίνουν τη λειτουργία όλης της οικονομίας και του κράτους με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος των εργολάβων και των ιδιωτών αρπακτικών, θυσιάζοντας ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα τώρα έκαναν τους αδιάφορους για τις μεγάλες κινητοποιήσεις στις 8 και 16 Μάρτη και με θράσος, απίθμενο θράσος, προχώρησαν και στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Με την περίφημη ατομική ευθύνη διαχειρίστηκαν εγκληματικά την πανδημία με παραπάνω από 20.000 νεκρούς λόγω της έλλειψης ΜΕΘ και λόγω της διάλυσης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Με νόμους καρμανιόλες όπως ο νόμος Χατζηδάκη διαλύουν εργατικά δικαιώματα ενός αιώνα. Μας έχουν επιβάλει έναν εργασιακό μεσαίωνα καταργώντας το 8ωρο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το δικαίωμα στην απεργία. Αποψήλωσαν την επιθεώρηση εργασίας και τον ΕΦΚΑ, ώστε οι εργοδότες να καταπατούν ακόμη και τα αναεπομείνατα εργατικά μας δικαιώματα. Αποτέλεσμα, τα εργατικά ατυχήματα να υπερδιπλασιαστούν το 2022 σε σχέση με το 19, φτάνοντας τους 104 νεκρούς εργαζόμενους. Για το 2023 και πριν ακόμα λήξει ο Απρίλης, ήδη οι εργαζόμενοι από εργατικά δυστυχήματα έφτασαν τους 57 νεκρούς. Ελαστική, μάθη με απείρωτη εργασία, κλοπή δώρων, ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας, ψιλοδαρμή εργαζομένων όταν αυτοί διεκδικούν. Παράλληλα, η ανεργία και η υποαπασχόληση αγγίζει το 40%. Ο νόμος Χατζηδάκη μετατρέπει τον ΟΑΕΔ σε γραφείο σύγχρονου δουλεμπορίου. Με τους νόμους τους, Κεραμέως και Πλεύρης καταργούν και διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση και παιδεία και προχωρούν στην άμεση ιδιωτικοποίησή της. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Ποιας λέει ο Μητσοτάκης ότι και αυτοί είναι εισαγόμενοι, όπως όλα τα κακά είναι εισαγόμενα, και αυτός δεν φέρει καμιά ευθύνη. Έχει γονατίσει τους εργαζόμενους. Το 52,4% των οικοκυριών δηλώνει ότι το μηνιαίο εισόδημά τους επαρκεί για τις 18 μέρες μόνο του μήνα. Τα μπας και τα καλάθια τους επιδοτούν απλώς την ακρίβεια, την αύξηση των τιμών και τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Ανισότητες, φτώχεια, εξαθλίωση έχουν εκτιναχθεί. Και ενώ ο μισός πληθυσμός φτωχαίνει διαρκώς, το πλουσιότερο, μόνο 1% του πληθυσμού, κατέχει το 56% του παραγόμενου πλούτου. Και συνεχίζουν να ταΐζουν δισεκατομμύρια τους καπιταλιστές μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης. Ατιμόρυτη η οικονομική ελίτ και οι υπηρέτες της τσαλαπατούν με τα βρωμερά τους σκάνδαλα τις ελευθερίες, τα δικαιώματα, την ίδια μας την αξιοπρέπεια. Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, ακόμη και για χρέος 1.000 ευρώ, έχουν βάλει στο στόχαστρο εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η απάτη της εξαγοράς των κόκκινων δανείων και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν πραγματικά δημιουργήσει μια συμμορία που αρπάζει και θα συνεχίσει να αρπάζει τις λαϊκές κατοικίες έναντι πινακίου φακής, με την προστασία βέβαια πάντα των ΜΑΤ και των δικαστηρίων. Κυβερνούν με ένα κράτος, μαύρο κράτος έκτακτης ανάγκης, με παρακολουθήσεις, με δικαστικά πραξικοπήματα, με αστυνομοκρατία, με ρατσιστικές και κρατικές δολοφονίες, με χειραγώγηση της πληροφόρησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι μπήκε στη σωστή πλευρά, έχει στρατευτεί πλήρως με τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ.
μας εμπλέκει έτσι χωρίς να μας ρωτήσει ποτέ άμεσα στον ανταγωνισμό των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και Κίνα για παγκόσμια κυριαρχία και στο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που ανοίγει την αυλαία του με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάνουν θηριώδεις εξοπλισμούς για να μετατρέπουν τη χώρα σε μια απέραντη βάση. Στέλνουν όπλα στα φασιστοειδή του Ζελένσκι. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει και σε αυτές τις εκλογές για να καταδικάσει τη μεγάλη απάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Η ατιμωτική κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μνημονιακό νεοφιλελεύθερο κόμμα που έστρωσε το δρόμο στο Μητσοτάκη φυσικά και δεν οφειλόταν σε κανένα τραγικό λάθος. Η πολιτική του είναι η ίδια με αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ξεπούλησε τα πάντα στο υπερταμείο προς ιδιωτικοποίηση. Έριξε τα κοράκια των φανς πάνω στα λαϊκά σπίτια. Βούτυξε βαθιά στη διαπλοκή. Ψήφισε και ψηφίζει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία δεκάδες αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, όπως τα επιδόματα φτώχειας, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τμήματα των νόμων τεράτων του Χατζηδάκη και της Κεραμέας. Και της Κεραμέως. Η πολιτική του είναι απλά νεοφιλελεύθερη, με μια ελεύθερη αγορά και ασυδομένη λιγάκι με επιδόματα ελεημοσύνης και γενικότητες περί δικαιοσύνης. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κάνανε τη χώρα πελάτη του αμερικάνικου υπεριαλισμού και διαγωνίζονται σε επιθετική ρητορική στα ελληνοτουρκικά. Αφού λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας έδωσε επανειλημμένα διαπιστευτήρια υπευθυνότητα στις οικονομικές ελίτ, θέλει τώρα ξανά να μας εξαπατήσει για να κυβερνήσει υποτίθεται προοδευτικά. Πραγματικά αν το πετύχει θα είναι αδίστακτος στο χτύπημα του εργατικού κινήματος. Θα είναι ακόμα χειρότερος από όταν τσαλαπάτησε τη θέληση του ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα το 2015. Η λογική του μικρότερου κακού απέναντι στο κάθε Μητσοτάκη με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο κακό. Μαύρος το στιγματισμένο Πασόκ που στελέχη του πρωταγωνιστού σε σκάνδαλα όπως αυτό του Κατάρ Γκέι. Ο μόνος ρόλος που διεκδικεί είναι να αποτελέσει δεκανίκη σε όποια προσπάθεια γίνει για συγκυβέρνηση. Μαύρο και σε όλα τα ακροδεξιά δεκανίκια του συστήματος. Όλοι αυτοί οι Μαϊδανοί που παριστάνουν τους νέους και τους πατριώτες δεν είναι τίποτα άλλο παρά καθαρό εμινεοναζί και φασίστες που πρέπει να τους στεγίσουν. Συμμετέχουμε στις εκλογές για να προβάλλουμε μια πολιτική που να ανταποκρίνεται στα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και του κινήματός του. Είμαστε αντίθετοι με τη διασπαστική ρεφορμιστική πολιτική του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ακόμα λιβανίζει τις σταλινικές δικτατορίες. Στοιχίζεται με τις αστικές δυνάμεις στον εθνικισμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στην πράξη αποδέχεται την εφαρμογή των νόμων Χατζηδάκη και Ραμαίος. Μαζί με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισε το επίδομα της ντροπής των 600 ευρώ στους μηχανισμούς καταστολής. Διασπά και καθυλώνει τους αγώνες με χωριστές κινητοποιήσεις, ενώ πάντα αρνείται να κλιμακώσει την πάλη. Σχεδόν μοναδικός του στόχος είναι η εκλογική του ενίσχυση για την αυτοσυντήρηση του μηχανισμού του. Είμαστε επίσης αντίθετοι με τις συγκολήσεις που ξαναπροτείνουν το δοκιμασμένο και αποτυχημένο σχέδιο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πιο αδύναμο τώρα, όπως το Μέρα 25. Ο Βαρουφάκης ήταν από τους βασικούς υπεύθυνους της συνθηκολόγησης του 2015. Ήταν αυτός που υπέγραψε να παραμείνουν τα μνημόνια τα οποία θα σκίζανε με ένα άρθρο, με ένα νόμο κτλ. Κτλ. Παραμύθια. Η ρήξη του είναι κάλπη. Δεν υπάρχει ρήξη χωρίς αγώνες, χωρίς σύγκρουση με το κεφάλαιο και τις οικονομικές ελίτ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Κατεβαίνουμε στις εκλογές για να προτάξουμε τον κοινό αγώνα των λαών ενάντια στην απειλή του πολέμου. Και η τουρκική και η ελληνική οικονομική ελίτ είναι εξίσου ηχοδιοκτικές. Ο τουρκικός καπιταλισμός σε διπλώνει επικίνδυνες βλέψεις, ενώ ο ελληνικός επενδύει σε ρόλο μπροστάρι του αμερικάνικου υπεριαλισμού στα πολεμοκάπηλα σχέδιά του στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
μια τέτοια στρατηγική σύγκρουση με τα ελληνοτουρκικά θα ήταν καταστροφική για τους εργαζόμενους, το βιωτικό επίπεδο και γενικότερα για το εργατικό κίνημα. Πρέπει πάση θυσία να την αποτρέψουμε, χτίζοντας ένα αντιπολεμικό κίνημα ενάντια σε υπεριαλισμό και εθνικισμό, σταματώντας τους εξοπλισμούς και διώχνοντας τις βάσεις και τον ΝΑΤΟ. Καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφισσες, συναγωνιστές και συναγωνιστές μας από μένα. Ελπίζω το λίγο από συντρόφισσα της ομιλίας. Μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο, να πληρώσουμε πλούσιοι. Η ανεργία, η ακρίβεια, η φτώχεια, ο πόλεμος, η καταστολή έχουν βαθιές αιτίες. Την κρίση του συστήματος, την καπιταλιστική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, τη λογική του κέρδους σε βάρος των αναγκών της συνθετικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Πρέπει να απαντήσουμε με ένα δραστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας. Μπλόκος σε πληστηριασμούς, εξώσεις, διακοπές ρεύματος, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις για όλους, κατάργηση των αντιαπεργιακών και αντισυνδικαλιστικών νόμων, απαγόρευση των απολύσεων, λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους, 7-ωρο πεντήμερο χωρίς ελαστικότητα, επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Φτάνουν πια τα καθημερινά ατυχήματα, δολοφονίες εργατών, ενάντια στην ακρίβεια, κατάργηση των αντιλαϊκών πόρων, πλαφών, μείωση τιμών, στόψεις ιδιωτικοποιήσεις, εθνικοποίηση της ενέργειας, του νερού, των συγκοινωνιών, όλων των υποδομών, μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών, χωρίς αποζημίωση στους ιδιώτες. Όχι στους εξοπλισμούς, στάση πληρωμών του χρέους στους δανειστές, διαγραφή χρεών για εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, για δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, ασφάλιση για όλους, βαριά φορολογία σε κέρδη και πλούσιους, για ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων και κατασκευής φτηνών λαϊκών κατοικιών. Να κόψουμε τη θηλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δανειστών και των αγορών. Ευρώ σημαίνει να είμαστε παντοτινά μια απικία χρέους, αλυσοδεμένη στα μνημόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφήσει. Ακόλουθος τον ΗΠΑ ενάντια στη Ρωσία, σφυγκοφωλιά σκανδάλων και διαφθοράς, στρατηγείο των αντεργατικών πολιτικών των Ελλήνων, φορτώνουν στους λαούς τα βάρη του πολέμου και της κρίσης, ενώ κυβερνούν σαν αυτοκρατορείς και μονάρχες. Πρέπει να διαλύσουμε αυτή την αντιδραστική ένωση των καπιταλιστών και υπερελιοστών, του πολέμου, της καταστολής, του ρατσισμού, της ακροδεξιάς, έξω από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για το μέλλον, με μονομερή διαγραφή του χρέους και εθνικό νόμισμα. Όταν μας λένε δεν υπάρχει εναλλακτική, μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Σε όλο τον κόσμο, τα ρεφορμιστικά κόμματα, στα ελληνικά κομμουνιστικά ή σοσιαλδημοκρατικά διαλύθηκαν, πέρασαν στο αντίπαλο στρατόπεδο ή περιθυροποιήθηκαν ανεπιστρεπτή. Τιμωρήθηκαν για δεκαετίες προδοσίας και ητών που έφεραν στους εργαζόμενους. Προοδευτικοί με υποσχέσεις για εύκολη τάχα ανακούφιση μέσω των εκλογών, γρήγορα ξεκυμνώθηκαν και ενσωματώθηκαν, σπέρνοντας απογοήτευση και κάνοντας τεράστια ζημιά. Τραταχτό παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορες καρικατούρες. Πρέπει να οικοδομήσουμε μία νέα επαναστατική δύναμη, τόσο ανθεκτική και αποφασισμένη, όσο σκληρή είναι και η εποχή μας. Όσο απαιτητικό είναι το νέο κύμα αγώνων και εξεγέρσεων που σηκώνεται. Μία δύναμη με στέρεα εργατική κομμουνιστική φυσιογνωμία, με αγωνιστές τίμιους, εργάτες, φτωχούς και νέους, που δεν τα παρατάνε στα δύσκολα, παλεύουν με επιμονή, ενωτική πολιτική, σχέδιο και πρόγραμμα. Με οδηγό την αγωνιστική ιστορία του εργατικού κινήματος και ορίζοντα την αναγέννηση της επαναστατικής προοπτικής. Αυτός είναι ο αγώνας της Όκτου. Οργανωθείτε, παλέψτε μαζί μας. Οι χούντες δεν πέφτουν με κάλπες, αλλά με ταξικές συγκρούσεις, εξεγέρσεις, επαναστάσεις. Παράλληλα με τις μεγάλες κινητοποιήσεις κατά Τέμπη,
Ξετυλίχθηκε η εξέγερση εργαζομένων και νέων στη Γαλλία, με μήνες μαζικών διαδηλώσεων και συγκρούσεων. Η Βάλη δεν είναι μόνο ενάντια σε μια σκληρή αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, αλλά και ενάντια σε ένα αλαζονικό αυταρχικό καθεστώς. Τέτοιοι αγώνες μεγαλώνουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, όπως στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία και αλλού. Ζούμε σε καθεστώτα ζωφερά και αυταρχικά, σκληρές ταξικές δημοκρατίες των ακτουσίων που αρνούνται κάθε συμβιβασμό με τους από κάτω. Με όπλο τη διαδήλωση, την κατάληψη, γενική απεργία, ενότητα, οργάνωση και αγώνας διαρκεία. Οι εργαζόμενοι και νέοι έχουμε τη δύναμη όταν μπαίνουμε σε ενωτικούς μαζικούς μαχητικούς αγώνες με διάρκεια και αποφασιστικότητα. Όπως έδειξαν οι μεγάλες γενικές απεργίες, οι κινητοποιήσεις πολλών κλάδων όπως στην εκπαίδευση, στην υγεία, στους τελιβεράδες και αλλού, το σπάσιμο στην πράξη των φωτοαπαγορεύσεων, η απόκρουση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και η μαζική κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα ΝΤΕΒ. Αυτοί οι αγώνες χρειάζονται ενότητα, σχέδιο, κλιμάκωση για να αλλάξουν πραγματικά οι συσχετισμοί, να περάσει ο φόβος στο αντίπαλο στρατόπεδο. Ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του εργατικού κινήματος για το ξεπέρασμα των αδιεξόδων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας όλων των αποχρώσεων. Ζωντάνευμα των σωματείων και χτίσιμο νέων με ενεργή συμμετοχή μας. Αυτοοργάνωση σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, σχολεία και σχολές μέσα από συνελεύσεις, επιτροπές και συντονιστικά. Οργάνωση της μαζικής αυτοάμυνας ενάντια στην καταστολή. Ένωση όλων των επιμέρους αγώνων σε γενική πολιτική απεργία. Με μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε μόνο μια πολιτική αλλαγή, αλλά μια κοινωνική ανατροπή, μια βαθιά δομή σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Μια άλλη δομή της εξουσίας που δεν μπορεί να προκύψει από κοινοβουλευτικά παιχνίδια. Χρειαζόμαστε μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων, που θα βασίζεται στην πλατιά κοινωνική πλειοψηφία, θα ενώνει την εργατική τάξη μέσα από τα δικά μας όργανα και αγώνες, θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς, στους χώρους δουλειάς μέχρι πανεθνικά, αμοιβόμενους με το μέσο εργατικό μισθό και όχι με παχυλά βουλευτικά προνόμια. Ανοίγοντας δρόμο στη μόνη εναλλακτική, το σοσιαλισμό. Μια κοινωνία που δεν έχει καμία σχέση με τα σταλινικά εκτρώματα, αλλά βασίζεται στην εργατική δημοκρατία, που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο, παραγωγό κάθε πλούτο και κινητήρια δύναμη κάθε πρόοδο. Τις αξίες της αλληλεγγύης, τις ανθρώπινες ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος, το δημοκρατικό σχεδιασμό, τη διεθνή συνεργασία. Μία ψήφο στην ΟΚΔΕ δεν είναι απλά μία ψήφο διαμαρτυρίας και σίγουρα δεν είναι μία χαμένη ψήφο. Είναι σημαντική συμβολή στην ενίσχυση των ταξικών και κοινωνικών αγώνων για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, για την επαναστατική προοπτική. Σε αυτόν τον αγώνα κανένας δεν περισσεύει. Γι' αυτό σας καλούμε όλους να στηρίξετε, να ψηφίσετε και να οργανωθείτε στην ΟΚΔΕ, στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Μισκή μισθό κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι εξέγερση κεφάλι, ευρώς λαέ. Μισκή μισθό κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι εξέγερση κεφάλι. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς, κάτω η χούντα της αγοράς. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς, κάτω η χούντα της αγοράς.